Τι κάνεις, Απόστολε? Καλά, εσύ? Απολαμβάνω τη ζωή στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Είναι για απόλαυση. Όλος τυχαίως, μόλις το κουρτ πάει να κουνηθεί λίγο το κίνημα, έστω και λίγο, και πάει να πιστέψει ότι με μια απεργία στην e-food ή τέλος πάντων στην Κόσκο κάτι πετυχαίνει, όλος τυχαίως βρίσκεται ένα παλικάρι όμορφο, λιγερό και ικανό. Μη με ανάβεις τώρα, είναι και αριστερό. Βεβαίως και είμαι αριστερός. Πάντα είναι αριστερό. Πολύ αριστερό. Πάει. Είναι εφοπλιστικό αριστερό. Αφοπλιστικά αριστερό ήθελα να πω. Αριστερό. Όλος τυχαίως μόλις πάει λίγο να πιστέψει ο κόσμος στις δυνάμεις του, ναι, βρίσκεται κάποιος να τον πάρει από το χέρι. Πουσ. Αριστερός πάντα. Άμα είναι αριστερός, ας μας πάρει και από το πόδι, ρε παιδί μου. Αριστερό να είναι όμως. Αριστερό πάντα. Έτσι είναι το προσόν. Άμα είσαι αριστερός, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Τέλειωσε. Έλα. Ο Τεμπονέρας θα πάει στην Πάτρα και θα ψηφίσει Πελετίδη. Ναι. Πολύ ωραία. Και μπράβο του. Τι να ψήφιζε, αυτόν που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, ήθελα που μέλος της Νέας Δημοκρατίας είχε σκοτώσει τον πατέρα του. Αυτό ήθελα να πω, λοιπόν. Δηλαδή θέλει, αλλά δεν δύναται. Όχι, θα πάει και θα ψηφίσει, είπε τον Πελετίδη. Τι να ψηφίσει, παιδί μου, άλλο. Ναι, άλλο, θα ψηφίσει τον Πελετίδη. Αυτό λέω, δεν γινόταν άλλο. Ναι, ωραία. Δεν είχε πολλές επιλογές. Το θέμα μου όμως είναι άλλο. Γιατί παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ και εμένα, το θέμα μου αυτό είναι. Το πώς θα νιώθει, ρε παιδί μου, θα παραμείνει σε ένα κόμμα το οποίο θα στηρίξει αυτού που ήταν οι δολοφόνοι του πατέρα του. Εντάξει τώρα, πολιτικές είναι αυτές. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Ρε φίλε, όχι. Έχουμε πολιτικό πολιτισμό. Σε δολοφονία, σε δολοφονία. Πολιτικό πολιτισμό. Κάπου θα τα βρίσκουν τώρα, εσύ τι θες. Τα ίδια μνημόνια έχουν υπογράψει. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Α, τα μνημόνια, άστε όλα τα άλλα. Στο προσωπικό επίπεδο το πιάνω αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Όχι, απλά εγώ σου διευρύνω τους θανάτους που προέκυψαν. Το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Αλλά σου λέω σε προσωπικό επίπεδο θα συμβιώνει, θα συνεπάρχει. Ωραία, αφού θα ψηφίσει η Πελετίδη. Το είπαμε αυτό, τόλισε. Ναι, τόλισε. Δηλαδή πώ χωράει ο εφοπλιστή στο ΣΥΡΙΖΑ? Όλοι εφοπλιστές είμαστε. Έτσι χωράει και ο Κρυφοκουκουές. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια μεγάλη αγκαλιά του ό,τι να είναι. Μια μεγάλη χαβούζα τα χωράει όλα, μάλλον. Δεν θα ήθελα. Είδες τελικά ότι η Γερμανίδα που βιάστηκε, σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε και της κόψαν το κεφάλι τελικά είναι εντάξει σε μια κλινική στη Γάζα. Να μην πιστεύουμε πολλά από αυτά που διαβάζουμε. Σε λίγο θα βγουν και οι κορμοράνοι. Κορμοράνος, δεν ήταν τότε αυτό στο πόλεμο του Ιράκ? Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό μην πιστεύουμε πάρα πολύ από αυτούς που διαδίδουν ότι τους δολοφονήσαν και κάναν και δείξαν. Πολλά έχουν δει ότι είναι μούφα. Να είμαστε λίγο ξύπνοι. Ναι. Περικλής, φορτηγό. Έλα, Περικλή. Αχ, τι κάνεις το φορτηγό, είσαι μόνος? Ναι, είμαι μόνος. Το κρεβάτι πίσω είναι άδειο? Ναι. Η βία είναι μόνο στα χαστούκια και σε αυτά? Άντε καλά, είναι βία το χαστούκι. Τις εικόνες βίας που είχαμε δει με ένα χαστούκι που είχατε ρίξει ένα πολύ. Βία, χαστούκι είναι βία. Το χαστούκι το κάνουμε και στον έρωτα. Βία. Δεν είναι να βλέπουμε κάθε μέρα να χαλάμε τη ζωή μας και μερικοί να περνάνε υπέροχα? Βία είναι που υπάρχουν οι μπέοι, αγάπη μου. Βία είναι από μόνο του αυτό. Αυτό μπέοι το φλάκα. Αυτό δεν τον βλέπει κανένα. Δεν τον βλέπει, αλλά κάποιοι τον ψηφίζουν. Κάποιες μειοψηφίες, αλλά είναι αρκετές για να βγει. Ο Μπακογιάννης που ταΐζουμε 50 χρόνια Μητσοτάκηδες δεν είναι βία? Και ο Μπακογιάννης, όλοι αυτοί, όταν λέω μπέι, εννοώ και αυτούς που γεννάει ο μπέισμος. Οι μπέιδες υπήρχαν χρόνια τώρα. Από το παρελθόν έχουν συναντήσει τους μπέιδες. Είναι ψυχολογική βία, έχουμε βάλει τη σωματική βία. Κανείς δεν νοιάζεται για κανέναν από αυτό. Εγώ αυτό πήρα μόνο να πω. Πιστεύω ότι το κουκουέ θα πάμε καλύτερα. Από εκεί και πέρα τώρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά σε πήρα σήμερα, όχι με κέφι. Πολύ απογοητευμένος και πολύ στεναχωρημένος.